Το φλάουτο ανήκει στην οικογένεια των τζίλινων πνευστών. Η αρχαία του ονομασία είναι πλαγίαυλος. Προέρχεται από τον προϊστορικό αυλό και στα μετεγενέστερα χρόνια το συναντάμε στη Βυζαντινή και στη Ρωμαϊκή περίοδο μέσα από γλυπτά ή ζωγραφικούς πίνακες. Το φλάουτο είναι το πιο αρχαίο από τα ξύλινα πνευστά. Ουσιαστικά ξεκίνησε σαν ένα μεταλλικό πνευστό, όπως είναι τώρα στην ορχήστρα, και αυτό έγινε στην Αλεξανδρινή περίοδο, όπου έχουν ανακαλυφθεί τουλάχιστον δύο πλαγίαυλοι σε καλή κατάσταση, ακριβώς όπως είναι το σημερινό φλάουτο, αν εξαιρέσει κανείς τα κλειδιά. Κράτησε αυτή τη μορφή που είχε στην Αλεξανδρινή περίοδο μέχρι ουσιαστικά το 1847, όπου έγινε μια τεράστια επανάσταση και υιοθετήθηκε το σύστημα κλειδιών του Theobald Boehm, που εκτός από τις τρύπες του φλάουτου, επειδή οι νότες οι οποίες παράγονται όταν έχεις μόνο 9 τρύπες δεν είναι αρκετές για να σου δώσουν τις διέσεις και τις υφές που χρειάζεται η σύγχρονη μουσική, η σύγχρονη της περίοδου εκείνης, γι' αυτό αναγκάστηκε να δημιουργήσει ένα σύστημα κλειδιών που έκλεινε παραπάνω από μία τρύπες ή άνοιγε με μία κίνηση. Αυτή η επανάσταση δημιούργησε ένα άλλο πολύ σπουδαίο όργανο που είναι το φλάουτο Boehm, αυτό που βλέπουμε τώρα στις ορχήστρες. Αλλά το φλάουτο μπαρόκ ήταν ίσως το πιο άρτιο όργανο, είναι πια γιατί ξαναπαίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, που υπήρξε ποτέ. Το φλάουτο διακρίνεται από τον μυστηριώδη, ζωντανό, γλυκό ήχο του που είναι μαγικός και πάρα πολύ όμορφος. Γι' αυτό και πάρα πολλοί συνθέτες εμπνεύστηκαν και έγραψαν πάρα πολύ όμορφα έργα για το όργανο αυτό. Το ρεπερτόριο ξεκινάει από την εποχή του μπαρόκ και την εποχή της Αναγέννησης και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη μουσική δημιουργία. Είναι ένα όργανο που είναι ελεύθερο, μοιάζει πάρα πολύ με την ανθρώπινη φωνή. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, αλλά είναι αρκετά διαπεραστικό και η εποχή της δόξας του ήταν γύρω στον 18ο αιώνα. Οπότε ήταν και η αφορμή για να γραφτούν πάρα πολλά βιβλία και για τη θεωρία της μουσικής και ένα από τα βιβλία που βοηθούν πάρα πολύ στη μελέτη της μουσικής αυτής της περίοδου, δηλαδή του 1750 μέχρι το 1801 ας πούμε, είναι το βιβλίο του Κβάντς που είναι για την τέχνη του φλάουτου και όχι μόνο. Με την εξέλιξη του μηχανισμού του φλάουτου, το 19ο αιώνα από τον Boehm, το ρεπερτόριο γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη άνθηση. Στην ουσία μιλάμε για τη χρυσή εποχή του φλάουτου από το 1830 και μετά. Από τον Τέλεμαν με τη φαντασία του, στις σονάτες του Μπαχ, στα υπέροχα δύο κονσέρτα του Μότσαρτ για φλάουτο και ορχήστρα, στα κονσέρτα του Βιβάλντι, φτάνουμε στη σύγχρονη μουσική δημιουργία που συνθέτες όπως ο Ντεμπισί που συνέθεσε τη σύρνηση ασολοφλάουτα, ένα αριστουργηματικό έργο και ακόμα πιο σύγχρονους συνθέτες όπως ο Ζολιβέ, ο Ντάριος Μιγιό, ο Άρον Κόπλαντ έχουν γράψει μοναδικά έργα για το φλάουτο. Ο μοναδικός ήχος του φλάουτου συναντάται και στη λαϊκή μουσική και στη ροκ μουσική. Ο Ιαν Άντερσον, ένας με πολύ μεγάλος φλαουτίστας, το έκανε πάρα πολύ γνωστό μέσω του συγκροτήματος Jethro Tull, όπως και επίσης και στη jazz μουσική το συναντάμε μέσα στον αυτοσχεδιασμό και μέσα στην πιο μοντέρνα λαϊκή μουσική. Ο Κβάντς λέει σε κάποιο σημείο ότι είναι πολύ καλό να ξεκινάει κανείς μουσική οποιαδήποτε εποχή της ζωής του, γιατί είναι ένας σύντροφος παντοτινός, αλλά είναι καλύτερα να έχει ξεκινήσει κανείς νωρίς, όταν οι σύνδεσμοι στα δάχτυλα είναι πιο εύπλαστοι και τότε δεν θα έχει τόσες δυσκολίες όσο αν είναι πιο μεγάλος. Ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει κανείς φλάουτο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ιδανική επιθυμία για να ξεκινήσει κανείς φλάουτο υπάρχει. Στη σχολή φλάουτου του Εθνικού Οδείου Νέας Μύρνης,
Το μάθημα είναι ατομικό και διαρκεί μία ώρα. Εμείς σαν καθηγητές καλούμαστε να δημιουργήσουμε ένα καλλιτεχνικό, φιλικό περιβάλλον προς τα παιδιά, ώστε να τα παρακινήσουμε να μπουν στον κόσμο της μουσικής και να μάθουν το μαγικό αυτό όργανο.